Λειτουργία για την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών ατελέστηκε σήμερα από τον Πάπα Φραγκίσκο σε κλίμα κατάνοιξης και ενώπιον χιλιάδων πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Στην Ελλάδα όμως Καθολικοί και Ορθόδοξοι θα συνεορτάσουν το Άγιο Πάσχα στις 16 Απριλίου όπως παραδοσιακά συνεορτάζεται τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων, οι δεκάδες καθολικοί της Κρήτης γιόρτασαν με το δικό τους μυσταγωγικό τρόπο τη μεγάλη αυτή εορτή που σηματοδοτεί την έναρξη της Εβδομάδας των Παθών. Νωρίς το πρωί στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαφτιστή στο Ηράκλειο, οι πιστοί προσευχήθηκαν και έψαλαν το «Οσανά εν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος». Αυτό το γιορτή είναι το πιο σημαντικό για μας και ο καθένας που νομίζει ότι είναι καθολικός έπρεπε να έρθει στην εκκλησία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή. Αυτό είναι το θεμέλιο μας. Στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Παδούης, στο Ρέθυμνο, η λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από τον Ιερέα των Χανίων. Ωστόσο, Καθολικοί αλλά και Ορθόδοξοι βρέθηκαν μαζί στον ίδιο ναό για να προσευχηθούν, όπως κάτι αντίστοιχο γίνεται και στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Ας ακολουθήσουμε τον Κύριο για να γίνουμε με τη χάρη του συμμέτοχοι στο Σταυρό και έτσι να λάβουμε μέρος στην Ανάσταση. Ζωή. Το μήνυμα είναι ένα από τον Χριστό, είναι η αγάπη. Αγάπα τον πλησίον σου όσο τον εαυτό σου. Οτιδήποτε και να σου συμβεί, ένα απρόοπτο στο δρόμο, όταν έχεις την καρδιά σου ανοιχτή και αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, θα τον συγχωρήσεις ή φερρυπίν θα συγκρατηθείς. Ό,τι και να συμβεί αυτό, ένα χαμόγελο θα κατευνάσει τα πνεύματα. Πρώτα απ' όλα, ειρήνη στον κόσμο και αγάπη μεταξύ μας. Αγάπη, να αγαπάμε τους πάντες, κοντούς, ψηλούς, αρρώστους ειδικά. Πρέπει να αγαπάμε πολύ. Ο συνεορτασμός του Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων ξάφνιασε σήμερα κυρίως τους καθολικούς επισκέπτες της Κρήτης που έσπευσαν στις εκκλησίες για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία, αγνοώντας όμως αυτή τη σημαντική αλλαγή. Υπάρχουν οι μεικτοί γάμοι, υπάρχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν τα παιδιά στο σχολείο. Και όλα αυτά φερρυπίν βλέπουν ότι δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια. Πού θα κάνουμε εμείς Πάσχα, πού θα κάνετε εσείς Πάσχα. Με αποτέλεσμα να πλέον να συνεορτάζουμε. Υπάρχει η ιδέα ότι το 2025 που είναι μια οικουμενική σύνοδος, που θα είναι και οι δύο εκκλησίες εκεί, να το αποφασίσουν γενικά για όλο τον κόσμο. Να συνεορτάζουν. Σε κάθε περίπτωση το κήρυγμα του Ιησού «Αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν» είναι ένα και οι πιστοί καλούνται αυτές τις Άγιες ημέρες με σεβασμό, ταπεινότητα και κατάνοιξη να ζήσουν τις ιερές στιγμές του Θείου Πάθους, τον πόνο, την ταπείνωση και την οδύνη, όπου στο τέρμα αυτής της πορείας είναι το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης.